Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και όπως σας είχα προαναγγείλει στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υποψήφιο αρχηγό του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα κύριε Γερουλάνο, από Μυτιλήνη μας ακούτε? Καλημέρα κύριε Αβραάμ και καλημέρα στους ακροατές σας. Θα ξεκινήσουμε έτσι αυτή τη μίνι συνέντευξη μέχρι και τις 10 με την βασική ερώτηση. Φαντάζομαι θα τη ρωτάνε όλοι. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν να διεκδικήσετε την αρχηγία στο κίνημα αλλαγής? Κύριε Αβραάμ, όπως και όλοι οι ακροατές σας, παρακολουθούμε να εξελίσσεται μια απίστευτη χρηματοδότηση από το εξωτερικό ελαχίστων Ελλήνων και να χάνεται μια ευκαιρία να στείλουμε πραγματικό πλούτο σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση έχει επιλέξει τα επόμενα της βήματα σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις αυτές είναι να τα ξαναρίξει σε ένα μοντέλο το οποίο μας έχει χρεοκοπήσει ξανά και ξανά. Για το Ταμείο Ανάκαμψης λέτε. Τι είπατε? Για το Ταμείο Ανάκαμψης λέω λέτε. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το ΕΣΠΑ. 85% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που μπορούσαν να πάρουν ΕΣΠΑ την προηγούμενη φορά έχουν αποκλειστεί από αυτό. Δηλαδή θέλουμε πολλά περισσότερα λεφτά στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Και οδηγούμαστε ουσιαστικά σε μια χρεοκοπία την οποία θα την πληρώσουν μόνο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Αυτό θα πρέπει να μας ενεργοποιεί όλους σε αυτή τη φάση. Δεν είναι ότι κάνει κάτι καινούριο η κυβέρνηση, απλά κάνει αυτά που έχουν κάνει όλες οι προηγούμενες. Και ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια που οδηγεί αυτό το πράγμα. Και η διαφορά είναι, όπως σας είπα, ότι σε αυτό το ΕΣΠΑ μπορεί να μπουν και στην ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, σε αυτή τη στιγμή μπορεί να μπουν πολύ λίγοι Έλληνες. Άρα χρειαζόμαστε άμεσα ένα σχέδιο, το οποίο θα μπορέσει αυτή την κατανομή του πλούτου να την κάνει πολύ πιο δίκαιη αν θέλουμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μόνο αν αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία, βγάλουμε δηλαδή την εξουσία από τα Υπουργεία και την πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους συνεταιρισμούς, στα τοπικά πανεπιστήμια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την παραγωγική βάση, δηλαδή να βάλουμε περισσότερες Ελληνίδες και περισσότερους Έλληνες στο παιχνίδι και έτσι να κάνουμε μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου σε τοπικές κοινωνίες, ώστε να μείνει εκεί ο πλούτος και να πολλαπλασιαστεί πολλές φορές. Και για να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο με παραδείγματα. Από τη μία μεριά λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση, εγώ θα το δώσω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιοποίηση, υποδομές. Αυτά είναι αθηνοκεντρικές οικονομικές δραστηριότητες. Τα projects αυτά θα πάνε είτε στην Αθήνα είτε σε ανάδοχους των Αθηνών στην επαρχία. Εμείς λέμε πόσο διαφορετικό θα ήταν αν αναπτύσσαμε διαφορετικές μορφές τουρισμού, εάν βάζαμε 10 ακόμα προϊόντα στο πάνθεο των ελληνικών προϊόντων που είναι σήμερα η φέτα, το γιαούρτι, οι ελιές, το λάδι, το ψάρι, το κρασί. Ήδη αυτά τα προϊόντα έχουν φτάσει στα καλύτερα ράφια του κόσμου και στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Φανταστείτε να βάζαμε άλλα 10 εκεί πέρα. Έτσι θα αναπτύξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι θα αναπτύξουμε τη γεωργία μας, έτσι θα αναπτυχθούν οι τοπικές κοινωνίες και θα πολλαπλασιαστεί ο πλούτος εκεί, γιατί ο Μανάβης θα τα δίνει στον Κουρέα, ο Κουρέας στο Χασάπι και ούτω καθεξής, αντί να φεύγουν αυτά τα λεφτά στο εξωτερικό όπως γίνεται από τους πολύ πλούσιους. Λοιπόν, θέλουμε ανάπτυξη τοπική, αν θέλουμε να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία. Και είναι στο δικό μας το χέρι να παρουσιάσουμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και μετά στις εθνικές εκλογές αυτό το σχέδιο το οποίο μπορεί να μας πάει μπροστά. Μάλιστα. Μια που είπατε για τις εθνικές εκλογές, οι επόμενες εθνικές εκλογές λοιπόν θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής και παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκλογές στο κίνημα αλλαγής σε σχέση και με αυτό το δεδομένο, έτσι, καθώς θα υπάρξουν προτάσεις για συνεργασίες κτλ. Εσείς αν εκλεγείτε πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, πιο κοντά να το πούμε έτσι όσον αφορά την ιδεολογική σας τοποθέτηση και αυτά τα προτάγματα τα οποία λέτε και το συγκεκριμένο σχέδιο που έχετε, βρίσκεστε πιο κοντά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας όσον αφορά το ζήτημα των συνεργασιών? Κύριε Βράμα, όταν έχει σχέδιο αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ απλά. Ρώτησε κανείς ποτέ τον Ανδρέα Παπανδρέου, ακόμα και όταν ήταν στο 13% με ποιον θα συνεργαστεί? Όχι, διότι έδειχνε που θέλει να πάει τη χώρα. Εκεί θέλω να πάω τη χώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Και εγώ ευχαρίστω να το πω αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, να δω εάν κανείς από αυτούς μπορεί να με βοηθήσουν να κάνουμε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην πολιτική διοίκηση της χώρας
από την εποχή του Βενιζέλου. Αν θα μπορούσαν δηλαδή και εκείνοι να συμμετέχουν σε κάτι το οποίο πραγματικά θα δώσει φτερά στις επόμενες γενιές της χώρας. Η απάντηση φοβάμαι ότι θα είναι όχι και θα σας εξηγήσω γιατί. Η Νέα Δημοκρατία μόλις πέρασε ένα νομοσχέδιο το οποίο το έλεγε για το επιτελικό κράτος και έδωσε όλη την εξουσία στο Μαξίμου. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει καμία ευκαιρία να καπελώνει φορείς τους οποίους εγώ θα ήθελα να απελευθερώσω, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνεταιρισμοί, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια. Και άρα στη συμπεριφορά αυτών των κομμάτων δεν βλέπω απολύτως τίποτα το οποίο να με πείθει ότι θέλουν μια πραγματική αποσυγκέντρωση της εξουσίας για να διευρύνουμε την παραγωγική βάση και έτσι να κατανείμουμε δίκαια τον πλούτο. Θέλουν να αλλάζει η εξουσία και να πηγαίνει από τα χέρια του ενός στα χέρια του άλλου. Και βλέπουμε εκεί πέρα δύο κόμματα τα οποία είναι κλειστά, είναι πολύ συντηρητικά. Δεν το πιστεύω ότι κανένας από τους δύο θα οραματιστεί μια πραγματική αλλαγή για τον τόπο, αλλά εγώ θα πάω το σχέδιό μου και ποιος ακούσει. Έτσι, δηλαδή, σε περίπτωση που συμφωνήσει κάποιο, ένα από τα δύο κόμματα, σε βάση του προγράμματος το οποίο εσείς θα τους προτείνετε, αυτό λέτε επί της ουσίας, έτσι. Βέβαια, ναι. Όλες οι σωστές συνεργασίες οι κομματικές γίνονται πάνω σε προγραμματικές συμφωνίες. Εγώ θα πάω το πρόγραμμα και αν κάποιος είναι διατεθειμένος να κάνουμε την πιο ριζοσπαστική αλλαγή που έχει δει η χώρα εδώ και πολλά χρόνια, βεβαίως να συνεργαστώ και μαζί τους. Πιστεύετε ότι οι όροι δεξιά και αριστερά ή σοσιαλδημοκρατία είναι ξεπερασμένοι πλέον για την εποχή μας ή για το να το θέσω κάπως αλλιώς, σε έναν νέον άνθρωπο λένε κάτι αυτοί οι όροι? Όχι. Και δεν λένε αν δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή αν δεν ξέρει ο άλλος τι σημαίνουν. Άλλα σήμαινε σοσιαλδημοκρατία, σοσιαλισμός σε μία χώρα, άλλα σε άλλη χώρα, άλλα σε μία εποχή, άλλα σε μία άλλη εποχή. Εάν δεν προσδιορίσουμε σήμερα τι είναι προοδευτικό, τι είναι δημοκρατικό, τι είναι σοσιαλιστικό, βεβαίως δεν πρόκειται να σημαίνει τίποτα σε κανέναν. Αλλά όταν σας λέω ότι εδώ έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα και οικονομικά μοντέλα. Το ένα λέει ότι επενδύουμε σε αυτούς που ήδη έχουν. Και ελπίζουμε ότι τα χρήματα αυτά σιγά σιγά θα κυλήσουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Η άλλη προοπτική, αυτή που δίνουμε εμείς, είναι να πάνε τα χρήματα αυτά στις τοπικές κοινωνίες, να αναπτύξουν μικρές επιχειρήσεις και να μείνουν εκεί στις τοπικές κοινωνίες όσο περισσότερο γίνεται. Για μένα το δεύτερο είναι σοσιαλιστικό. Ναι. Αν μίλαγα σε ένα παιδί σήμερα και μου έλεγε, ένα νέο άνθρωπο σήμερα και μου έλεγε τι είναι σοσιαλιστικό, θα το έλεγα, είναι ένα διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο το οποίο θα αποφύγει να πάθουμε αυτά που έχουμε πάθει στο παρελθόν. Και γι' αυτό θέλω να με ψηφίσω, όχι επειδή είναι σοσιαλιστής ή δεξιός ή οτιδήποτε άλλο, επειδή σου λέω κάτι που αφορά τη ζωή σου σήμερα. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η Λέσβος αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, η Χίος και η Σάμος, έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια τις συνέπειες του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η θέση της κυβέρνησης τώρα είναι για να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα προσφύγων και μεταναστών, τόσο στη Χίο όσο και στη Λέσβο. Στη Σάμο έχει γίνει ήδη. Η δική σας θέση απέναντι σε αυτό ποια είναι? Το θέμα είναι θηριώδες και δεν μπορούμε να το βλέπουμε ποτέ μονοδιάστατα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μία σαν Ελλάδα ότι ζητάμε την αλληλεγγύη της Ευρώπης, αλλά από την άλλη κάποια μέρη της Ελλάδας να μην δίνουν την αλληλεγγύη τους στις επιβαρημένες περιοχές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα είναι να τα αντιμετωπίζουμε από το τοπικό επίπεδο μέχρι το υπερεθνικό, μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα να γίνεται ένα μοίρασμα της ευθύνης και των δυσκολιών που μπορεί να έχουν αυτές, των προκλήσεων που έχουν τέτοια φαινόμενα, διότι τα φαινόμενα δεν θα εκλείψουν από μία μέρα στην άλλη. Βλέπουμε πώς εργαλειοποιούνται και από άλλα κράτη κτλ. Και άρα πρέπει και σαν τοπική κοινωνία και σαν χώρα και σαν Ευρώπη να συνεργαζόμαστε άρτια, ώστε το βάρος αυτού του φαινομένου, οι προκλήσεις αυτού του φαινομένου, να μοιράζονται σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Αυτό έλεγα και στην προεκλογική μου εκστρατεία όταν ήμουν στο Δήμο της Αθήνας, όπου και η Αθήνα έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης αυτού του θέματος και από εκεί πρέπει να αποσυγκεντρωθεί και να πάει όσο πιο να υπάρξει όσο μεγαλύτερη αλληλεγγύη γίνεται μεταξύ των διαφόρων περιοχών.
Και μια τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας έναν πολίτη της Λέσβου, όπου σκέπτεται αν θα έρθει, αν θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές κομματικές 5 Δεκεμβρίου, τι θα του λέγατε καταρχήν, και κατά δεύτερο, γιατί να ψηφίσει τον Παύλο Γερουλάνο? Το πρώτο αφορά το σχέδιό μας για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα πηγαίνει προς χωροκοπία. Και πηγαίνει προς χωροκοπία γιατί ρίχνουμε πολλά λεφτά στα χέρια των λίγων σε ένα μοντέλο που έχει τελειώσει. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που αφορά κάθε γωνιά της Ελλάδας, κάθε κοινωνική ομάδα, που λέει πώς θα πάει ο πλούτος όσο πιο κοντά στην κοινωνία γίνεται, διότι και η εξουσία θα πάει όσο πιο κοντά στην κοινωνία γίνεται. Αυτό είναι το σχέδιό μας και είναι ένα διαφορετικό σχέδιο το οποίο αξίζει, πιστεύω, να δοκιμαστεί. Σε ό,τι αφορά τη δική μου την υποψηφιότητα, για να κάνεις πράξη ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να εγγυηθείς 4 πράγματα. Πρώτον, ότι έχεις πολιτική σκέψη. Αυτό το σχέδιο το δείχνει. Δεύτερον, ότι έχεις εμπειρία από την αγορά. Είμαι από τους λίγους, αν όχι ο μόνος υποψήφιος, ο οποίος έχω δική μου εταιρεία, είμαι οικονομικά ανεξάρτητος, ζω για την πολιτική και όχι από την πολιτική, και γνωρίζω την αγορά καλά. Ξέρω τι σημαίνει να είναι ο δικαστικός κλητήρας έξω από το γραφείο σου και να σε παίρνουν οι τράπεζες για τα δάνειά σου. Το τρίτο είναι ότι έχω δείξει σε όλη μου τη ζωή ότι δουλεύω σε ομάδες, ότι δουλεύω ομαδικά. Ότι αυτό το οποίο πιστεύω το δημιουργώ με όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Πιστεύω ότι η έννοια της ενότητας αυτή τη στιγμή είναι κομβική για το χώρο μας. Έτσι. Άρα όλα αυτά συν διοικητική πείρα. Έχω αναλάβει ένα Υπουργείο, όσος κόσμος ξέρει, έχει δει τα αποτελέσματα που είχαμε στο Υπουργείο, ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και για να αυξήσουμε τον τουρισμό και για να λύσουμε τα θέματα των χρηματοδοτήσεων και να κάνουμε μεγάλες τομές στον αθλητισμό για να σπάσουμε τα αποστήματα εκεί πέρα. Λοιπόν, διοικητική εμπειρία, ιδιωτικός τομέας, πολιτική σκέψη και ενότητα. 4 πράγματα τα οποία φαίνουν δική μου υποψηφιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, βεβαίως. Και εγώ, κύριε Βράμ, και καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια σας.